Είναι πάρα πολύ σαφές το ερώτημα. Προκύπτει από την δήλωση του Πρωθυπουργού. Υπάρχει μια πρόταση των θεσμών στο τραπέζι, η οποία είναι ασύμβατη με τη λαϊκή εντολή και με το ομαλό μέλλον της Ελλάδας προς την ανάπτυξη. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέρα, πολύ καλή νύχτα. Είναι σήμερα, θα ξημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα, στην οποία ο ελληνικός λαός σε λίγες μέρες θα μπορέσει να αποφασίσει με ψυχραιμία για το αν αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τι θα σημαίνει για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ένα ενδεχόμενο όχι. Θα σας πω. Ακούστε, για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Υπάρχουν κάποιοι ακραίοι κύκλοι στη Γερμανία, οι οποίοι σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν να ταυτίσουν την εφαρμογή των μνημονίων με την ύπαρξη του κοινού νομίσματος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ως μήνυμα και προς την Ελλάδα και προς τους ευρωπαϊκούς λαούς. Καλό αυτούς τους ακραίους κύκλους να μην παίξουν με τη σταθερότητα του κοινού μας νομίσματος. Είναι ανώφελο και εμείς έχουμε λάβει όλες τις διαβεβαιώσεις ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Έχουμε δώσει διαβεβαιώσεις ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει και ας συζητήσουμε για την ουσία της πολιτικής. Έχω δε την αίσθηση, καμιά φορά, ότι αυτοί που επαναφέρουν αυτά τα ερωτήματα είναι φανατικοί του μνημονίου που απλώς δεν θέλουν να το πούν. Παράτε στα λαθή με πρόγραμμα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει συνάντηση του κυρίου. Υπάρχει συνάντηση του κυρίου Δραγασάκη με τον κύριο Τράκη. Θα πάνε μάλλον, ναι. Με τι απάντησαν οι εταίροι, κύριε Παπά. Επικοινωνώ με τον κύριο Μέρκελ Ολλάντα. Είναι κύριο Πάμα, μάθαμε. Θα πάνε πάρα πολύ καλά όλα. Η στάση τη κυρία Μέρκελ στη συνομιλία. Ο λαός μας θα ψηφίσει όχι. Θα το δείτε. Και η συμφωνία δεν θα είναι. Πρέπει να περάσω. Υπάρχει την επόμενη μέρα ενός όχι. Σας έθεσε μία διάσταση ο κύριος Παπάς, είπε ότι η παραμονή στο νόμισμα δεν ταυτίζεται με την... Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα ερώτημα άσκησης πολιτικής. Στέλνουμε μήνυμα ξεκάθαρο. Όποιος αυτή τη στιγμή, θεσμικός ή πολιτικός παράγοντας, παίζει με σενάρια ακραία, αναλαμβάνει ιστορική ευθύνη. Καλούμε να ακουμπήσουν όλοι τα πολιτικά τους επιχειρήματα στο τραπέζι. Να μην παίζουν ούτε με τις καταθέσεις των πολιτών, ούτε με την ψυχραιμία τους. Και καλούμε βέβαια, και είμαστε βέβαιοι, όπως είπα, και κάθε θεσμικό παράγοντα και του τραπεζικού συστήματος να παίξει το ρόλο που απορρέει από την δική του ιδιότητα. Αληθεύεται, κυρία Μέρκελ, είπε ναι σε δημοψήφισμα, αλλά με το ερώτημα ευρώ ή δραχμή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακούστε, επαναλαμβάνω. Δεν θα σας πω τι είπε η κυρία Μέρκελ, αυτό νομίζω ότι μπορείτε να το μάθετε από την πλευρά της Γερμανίας. Λέω ότι όποιος ταυτίζει αυτή τη στιγμή το κοινό νόμισμα με τη διαρκή φτώχεια και τα μνημόνια, κάνει πολύ κακή υπηρεσία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κατά τη γνώμη τη δική μας, έχει και το θεσμικό εκτόπισμα και την πολιτική δυνατότητα να χειραφετηθεί και να βρει λύσεις που υπερβαίνουν την κρίση χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν η πρόταση στο ενδιάμεσο μέχρι το δημοψήφισμα ενδεχομένως.